Λοιπόν. Το κυβερνητικό θράσος συνεχίζεται προκλητικά και με τις τροπολογίες που με συνοπτικές διαδικασίες προωθούνται σημαντικά ζητήματα πολλών Υπουργείων. Προσφυλή μέθοδος και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Πάντα εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις σας στους εφοπλιστές, επιχειρηματικούς ομίλους, τα μονοπόλια για την κερδοφορία τους. Πιο ειδικά για τις τροπολογίες. Η 1288 την καταψηφίζουμε πρώτον γιατί τα χρηματικά πρόστιμα σε παραβάσεις ή αμφισβητούνται ή πάνε σε καλένδες ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα κατόπιν υπουργικών προτάσεων. Γιατί? Μα γιατί αφορά παραβάσεις επιχειρηματικών ομίλων. Στη φτωχολογία πάτε σε κατασχέσεις, σε ό,τι έχουν. Δεύτερον, προωθεί προκλητικά την ταχύτερη ιδιωτικοποίηση των τουριστικών λιμανιών μαρίνες με διχοτόμηση σαλαμοποίηση των εκτάσεων πριν την καταχώρο χωροθέτηση ακόμα και πριν εκδοθούν όλα τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά έγγραφά τους. Δηλαδή, πρώτα λειτουργούν για 3-4 μήνες και μετά μπορεί να ανακαλείται η παραχώρηση λόγω ελλείψεων, παραβιάσεων κλπ. Τρίτον, οι αματικές πηγές από περιουσιακό στοιχείο των Δήμων έχουν περάσει με μορφή ανώνυμης εταιρείας στην κεντρική κυβέρνηση ώστε άμεσα να δοθούν προς εκμετάλλευση στο τουριστικό και άλλο κεφάλαιο αν και υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από τους Δήμους που έχουν οι αματικές πηγές αλλά τους αγνοείται. Στο τροπολογία 1289 λέμε παρόν, τη 1290 την καταψηφίζουμε, γιατί τα βιομηχανικά δικτατορικά αφορούν υψηλά ειδικευμένο προσωπικό, μπαίνουν στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, που θα παράγει νέα γνώση κατά εντολή συγκεκριμένης επιχείρησης και όχι των αναγκών της κοινωνίας. Μάλιστα, ο υποψήφιος διδάκτορας θα είναι ασφαλισμένος στον κατώτατο μισθό, θα είναι εργαζόμενος της επιχείρησης απευθείας ή του ΕΛΚΕ, ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης. Τυπικά ισχύει ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών του οικείου τμήματος του ανώτατου ιδρύματος. Ουσιαστικά όμως όλα τα ζητήματα ρυθμίζονται από το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΑΕΗ και επιχείρησης. Ακόμα και στην Τριμελή μπορεί να είναι κάποιος υπάλληλος του χρηματοδότη αν έχει διδακτορικό. Ακόμα και ζητήματα όπως η πνευματική ιδιοκτησία της παραγόμενης έρευνας θα καλύπτονται από το πρωτόκολλο που μπορεί να περιέχει όρους που εγκλωβίζουν το φοιτητή στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Παραδείγματος χάρη δέσμευση να μην κάνει την ίδια δουλειά για ανταγωνιστή για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και άλλα. Το πλαίσιο είναι εξαιρετικά χαλαρό και ευέλικτο, δεν ρυθμίζει τίποτε και επιτρέπει τα πάντα αρκεί να τα βρουν οι δύο. Αλλά και για τους επισκέπτες καθηγητές. Η ρύθμιση φανερώνει πως θα καλύπτονται πλέον τα κενά σε προσωπικό των ΑΕΗ και των ερευνητικών κέντρων. Με ευέλικτες θέσεις που θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης για όσο υπάρχει και το ΕΛΚΕ ή άλλους πόρους και όταν δεν επαρκεί ή δεν υπάρχει. Δηλαδή, όποιο ανώτατο ίδρυμα έχει έσοδα θα μπορεί να κάνει προσωρινές προσλήψεις από το εξωτερικό και να καλύπτει ανάγκες του. Θα έχουν όλα τα προνόμια του ΔΕΠ, αλλά όχι τη μονιμότητα. Τελικά, οι μόνιμες θέσεις ΔΕΠ θα είναι πλέον ελάχιστες και θα διοικούν το στρατό των ευέλικτων. Στην τελευταία 1291 τροπολογία την καταψηφίζουμε, ειδικά για το πρώτο άρθρο του, που είναι η απαγόρευση σε νατούρα σε περίοδο κινδύνου φωτιάς, παρουσιάζεται σαν ένα δίθεν μέτρο προστασίας. Είναι υποκριτική αυτή η στάση. Είναι το άλοθη γιατί ως Υπουργείο, ως κυβέρνηση δεν παίρνεται ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Συνεχίζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την ίδια αντιδασική πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ
αντιμετωπίζοντας τα δάση σαν εμπόρευμα, σαν πεδίο κερδοφορίας και διεξόδου στα συσσωρευμένα κεφάλαια των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό, στη ΣΑΠΕ και κατασκευές. Μάλιστα, τη στιγμή που έχουν γεμίσει ή πρόκειται να γεμίσουν όλες οι περιοχές Natura με ΑΠΕ και όχι μόνο. Τη στιγμή που η συσσόρευση καύσιμης ύλης, ξερών κλαδιών και δέντρων δημιουργούν συνθήκες ζούγκλας και μπαρουτοαποθήκες, η απαγόρευση δεν είναι ούτε για σπιρίνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.